Σοβαρό πρόβλημα με την εμφάνιση φυτοπλακτών αντιμετωπίζουν οι ελίες του βορειοανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και όσων δραστηριοποιούνται στο Θρακικό Πέλαγος. Εξαιτίας του φαινομένου αυτού, έχουν προκληθεί ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία των ψαράδων. Το φαινόμενο φαίνεται σε όλο το βορειοανατολικό Αιγαίο και το Θρακικό Πέλαγος. Είναι ο ευτροφισμός ο λεγόμενος. Υπάρχει ένα είδος φυτοπλακτού. Σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί δεν είναι ακριβώς φυτοπλανκτόν, εν πάση περιπτώσει, και ο οποίο δυσχεραίνει, φάνταστα, τις προσπάθειες των ψαράδων για να ψαρέψουν. Αυτό επικάθεται πάνω στο δίχτυ και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην περνάει το νερό όταν πάνε να σηκώσουν τα δίχτυα οι ψαράδες και αυτό έχει στην τελική αποτέλεσμα να γίνονται ζημιές τόσο στα αλιευτικά εργαλεία, στα δίχτυα, όσο και στα βαρούλκα που πρέπει να σηκώσουν τα δίχτυα κλπ. Αρκεί να σας πω ότι τον τελευταίο καιρό γρηγροί από την περιοχή μας έχουν σταματήσει και κάποια άλλα θα σταματήσουν εξαιτίας από αυτό το φαινόμενο. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας κατέγραψαν ακόμη και θερμοκρασία που ξεπέρασε τους 29 βαθμούς Κελσίου μπροστά από το αγίασμα Καβάλας στην περιοχή των λιμνοθαλασσών της Κεραμωτής πριν από 3 εβδομάδες. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με τον κύριο Σαρίκα. Είναι δύσκολο για τους ψαράδες, τους παράκτες, οι οποίοι πάνε και να αποθέτουν τα δίχτυα τους κάποια χρονική στιγμή μέσα στην ημέρα και πάνε την επόμενη μέρα να σηκώσουν τα αλιευτικά τους εργαλεία. Το βλέπουν τότε. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί αυτό το πράγμα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται πάρα πολύ, μα πάρα πολύ η δουλειά μας. Και από τη μια δεν μπορούν να πιάσουν ψάρια και από την άλλη δεν ξέρουμε και τις επιπτώσεις που έχει στο ιχθυοπόθημα. Δεν ξέρουμε από τι προέρχεται, αλλά λένε ότι είναι ευτροφισμός εξαιτίας των πολλών βροχοπτώσεων που έγιναν την άνοιξη και τις καλοκαιρίες που επικρατούσε όλο το χρονικό διάστημα του χειμώνα.